αναγκαιότητα εμβολιασμού του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία έρχεται να θυμίσει το τελευταίο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με την αναισθησιολόγο του νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς, η οποία βρέθηκε θετική στον κορονοϊό και πριν από τη διάγνωση συμμετείχε σε χειρουργική επέμβαση. Από τη μέχρι στιγμή συχνηλάτιση των επαφών της, δηλαδή των συναδέλφων της και του ασθενούς, τα αποτελέσματα των τεστ είναι αρνητικά. Μπήκε στο χειρουργείο για επέμβαση σε ασθενή και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι είναι θετική στον κορονοϊό. Ο λόγος για μια αναισθησιολόγο του νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς της Θεσσαλονίκης, η οποία στις 30 Μαΐου εφημέρευε και έλαβε μέρος σε χειρουργική επέμβαση έκτακτου περιστατικού. Στη συνέχεια αισθάνθηκε ενοχλήσεις, υποβλήθηκε σε rapid και μοριακό τεστ, τα οποία βγήκαν θετικά και έτσι αποχώρησε από το νοσοκομείο. Οι συνάδελφοι που ήταν το τμήμα του χειρουργείου απομόνωσαν την αίσθηση αυτή συγκεκριμένη. Μπήκε το μηχάνημα για αποστήρωση και συνεχίστηκε η λειτουργία με τις δύο άλλες αίθουσες που υπάρχουν στο χώρο του χειρουργείου. Τα χειρουργεία γίνανε κανονικά, εξυπηρετήθηκε ο κόσμος, τα επίγοντα δεν ήταν τακτικά για να αναβληθούν. Για μεμονωμένο περιστατικό κάνει λόγο η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, επιρρύπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση για διασπορά του κορονοϊού μέσα στα νοσοκομεία λόγω ελλείψεων. Η διασπορά ενδονοσοκομειακή υπήρξε και συνεχίζει να υπάρχει λόγω της έλλειψης προσωπικού και της έλλειψης υποδομών. Έχουμε το παράδειγμα του Ιπποκρατίου, που ακόμα λειτουργούμε με ένα αξονικό τομογράφο και τα COVID περιστατικά διασχίζουν όλο το νοσοκομείο για να κάνουν αξονική τομογραφία. Άρα οι ευθύνες δεν μπορούν να επιρρύπτονται ατομικά στον κάθε συνάδελφο χωρίς να γνωρίζουμε και για ποιους λόγους δεν έκανε το εμβόλιο, αν ήταν επιλογή του ή όχι, αν υπήρχαν άλλοι λόγοι. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει το απόρριτο, είναι δικαίωμα, δεν είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός. Δεν έχουμε τελειώσει με τον κορονοϊό, δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του νοσοκομείου. Ακόμη προσπαθούμε να ξαναλειτουργήσουν τα ιατρία, τα χειρουργεία και οι κλινικές που είχαν κλείσει ένα προηγούμενο διάστημα και δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Εγώ θα ζητήσω συγγνώμη από όλους όσους μας βλέπουν και μας ακούν αυτή τη στιγμή για αυτή τη συμπεριφορά η οποία δεν συνάδει με την ιατρική δεοντολογία. Για πολλωστή φορά επανέρχεται το ζήτημα του εμβολιασμού του προσωπικού που στελεχώνει τα νοσοκομεία. Κάποιες ομάδες εργαζομένων οι οποίοι για αντικειμενικούς λόγους, για λόγους υγείας, γιατί έχουν νοσήσει και έχουν υψηλό αριθμό αντισωμάτων, δεν εμβολιάζονται αυτή τη στιγμή. Ή δεν μπορούν κάποιοι να εμβολιαστούν για λόγους υγείας, όπως ήταν και συγκεκριμένοι γιατρός. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτή τη στιγμή είναι είτε εμβολιασμένοι, είτε έχουν ανοσία επειδή είχαν νοσήσει. Να μην το ξεχνάμε και αυτό, μέχρι να έρθει το εμβόλιο στην Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα, είχαμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συναδέλφων που βγήκαν σε καραντίνα, που νόσησαν και που κάποιοι δυστυχώς χάσαν και τη ζωή τους. Άρα δεν είναι οι ευθύνες στο προσωπικό. Καλούμε τους συναδέλφους να ακολουθήσουν αυτά τα δεδομένα και άρα να εμβολιαστούν. Δεν μπορούμε ούτε να υποχρεώσουμε κανέναν και ούτε δεχόμαστε οι συνάδελφοι που για οποιοδήποτε λόγο δεν εμβολιάστηκαν να γίνονται ο ποδοπομπιαίος τράγος. Τη στιγμή που τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας, δεν νομίζω, γιατί και πριν τα εμβόλια δεν ερχόμασταν σε επαφή. Τότε που είχαμε την έξαρση στο δεύτερο κύμα τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, πριν να αρχίσουν τα εμβόλια. Έπρεπε με την ίδια λογική τότε να μην είχε μείνει εργαζόμενος και εργαζόμενο στα δημόσια νοσοκομεία που να μην είχε κολλήσει. Γιατροί και εργαζόμενοι επιμένουν στο αίτημά τους για άμεση επίλυση των ζητημάτων στελέχωσης των δημόσιων νοσοκομείων. Τώρα ξεκίνησε και στη χώρα μας η συζήτηση για τον εμβολιασμό των παιδιών 12 έως 15 ετών. Όπως πάντως υπόθηκε από την πρόεδρο της Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, ακόμα και αν αποφασιστεί ο εμβολιασμός παιδιών στη χώρα, δεν θα έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του εμβολιασμού παιδιών ηλικίας 12 έως 15 ετών για την Επιτροπή Εμβολιασμών της χώρας, με την πρόεδρό της Μαρία Θεοδωρίδου να δηλώνει πως ο εμβολιασμός παιδιών, ακόμα και αν αποφασιστεί και όποτε αποφασιστεί, δεν θα έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Για τον εμβολιασμό των παιδιών 12 έως 15 ετών η συζήτηση έχει ξεκινήσει, όπως δήλωσε ο καθηγητής Χαράλαμπος Γόγος. Ανάλογα από το πώς θα πάει η επιδημία και πώς θα πάνε οι εμβολιασμοί στις υπόλοιπες ηλικίες, θα τεθεί σημαντικά ή λιγότερο σημαντικά το θέμα του εμβολιασμού πριν από τη σχολική χρονιά. Εάν τα πράγματα πάνε καλά, το επιδημιολογικό φορτίο είναι μικρό και έχουμε καταφέρει να ελέγξουμε την πανδημία,
πράγμα δύσκολο, οφείλω να πω. Μπορούμε να το δούμε αυτό και λίγο αργότερα. Αν τα πράγματα δεν είναι έτσι, πιθανότατα θα χρειάζεται να το συζητήσουμε με μεγάλη προσοχή, βέβαια, αλλά και πιο επιθετικά πριν την ανεξοδική χρονιά. Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, σημείωσε πως ο επιχειρησιακός μηχανισμός του Υπουργείου Υγείας είναι έτοιμος αν αποφασιστεί εμβολιασμός και για τις ηλικίες 12 έως 15 ετών. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έδωσε το πράσινο φως στις εγκρίσεις και στην άδεια διενέργειας εμβολιασμού του εμβολίου. Περιλαμβάνονται πλέον και ηλικίες 12 με 15. Από εκεί και πέρα και η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών θα εξετάσει, θα δει αν θα βάλει κάποιες προτεραιότητες ή όχι. Φαντάζομαι αυτό θα γίνει τις επόμενες μέρες. Είδατε και την κυρία Θεοδωρίδου στην ανακοίνωση, στην ενημέρωση χθες που έθεσε κάποια πράγματα. Εμείς, σαν επιχειρησιακός σχεδιασμός, είμαστε έτοιμοι να αφομοιώσουμε οποιαδήποτε απόφαση. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει ήδη δώσει το πράσινο φως για τον εμβολιασμό των παιδιών 12 έως 15 ετών με συγκεκριμένο εμβόλιο. Σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες θεωρούν ότι η χώρα κινείται αυτή την περίοδο προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια εξακολουθούν να είναι τα πιο έντονα συναισθήματα που οι Έλληνες και οι Ελληνίδες δηλώνουν ότι τους διακατέχουν. Αυτά αποτυπώνονται μεταξύ άλλων σε έρευνα της διανέωσης που πραγματοποιήθηκε στη νέα αυτή φάση της πανδημίας, όπου έχουμε άρση του πολύμηνου lockdown, σταδιακή επανεκκίνηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβληθεί, αλλά και αύξηση των ημερήσιων εμβολιασμών κατά του κορονοϊού. Μετά την αναστολή της καραντίνας, 2 στους 3 Έλληνες εργάζονται με φυσική παρουσία, 1 στους 5 ακόμη με τηλεργασία, ενώ έχει μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των εργαζομένων που βρίσκονται σε κάποια μορφή άδειας ή αναστολής. Στην έρευνα ρωτήθηκαν 1.101 πολίτες ηλικίας 17 και άνω. 6 στους 10 απάντησαν ότι η χώρα κινείται αυτή την περίοδο προς τη σωστή κατεύθυνση. Το 70,7% άνω των 65 χρόνων θεωρούν ότι πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά μόνο το 43,8% ηλικίας 17 έως 24 συμφωνούν. Από αβεβαιότητα και ανασφάλεια διακατέχονται οι πολίτες, οι οποίοι εξακολουθούν να φοβούνται τον κορονοϊό, με ποσοστό μάλιστα 80,4% που λέει ότι αποτελεί σοβαρή απειλή. Σε άλλο σημείο της έρευνας, οι πολίτες δηλώνουν σε υψηλά ποσοστά ότι τηρούν τα προσωπικά μέτρα προστασίας, ενώ τα θεωρούν πολύ πετυχημένα. Το 94,6% δηλώνουν ότι φορούν μάσκα συχνά ή πολύ συχνά, το 96,6% ότι πλένουν τα χέρια, το 91% ότι κρατούν αποστάσεις. Όσον αφορά στην κανονικότητα, 7 στους 10 Έλληνες πιστεύουν ότι θα επανέλθουμε κάποια στιγμή από το 2022 και μετά. 1 στους 3 μάλιστα πιστεύουν ότι θα επανέλθουμε κάποια στιγμή μετά το 2022. Την ίδια ώρα, 7 στους 10 πιστεύουν ότι τα χειρότερα της πανδημίας ανήκουν στο παρελθόν. Οι πολίτες που μετήχαν στην έρευνα της μέτρων ανάλυσης ρωτήθηκαν και για τα του εμβολιασμού. Η πλειοψηφία δήλωσε ευχαριστημένη από το ρυθμό των εμβολιασμών. Σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος εμβολιασμού του πληθυσμού, το 38,9% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έχουν ήδη εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση και από αυτούς σχεδόν η μισή, το 44,2% έχουν εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις. Το 56,8% δεν δήλωσε πως κάποιο μέλος της οικογένειάς τους έχει εμβολιαστεί. Ψυχολογικά δε, 2 στους 3 δηλώνουν ότι αισθάνονται καλύτερα μετά το εμβόλιο. Όσοι από τους ερωτηθέντες είναι γονείς, κλήθηκαν να απαντήσουν και στο ερώτημα εάν θα συμφωνούσαν να εμβολιαστούν τα παιδιά τους αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Ωστόσο, η ερώτηση αυτή προστέθηκε στην έρευνα ενώ είχε ξεκινήσει και ρωτήθηκαν περίπου 500 άτομα. Το αποτέλεσμα λόγω του μικρού δείγματος είναι μόνο ενδεικτικό, καθώς το 58,1% των γονιών δηλώνουν πως δεν θα εμβολίαζαν το παιδί τους. Σε ηλεκτρικό πατίνι και ποδήλατο ανέβηκαν την Πέμπτη ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας και ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάγιατ που συναντήθηκαν στο παραλιακό μέτωπο της πόλης. Ο Τζέφρι Πάγιατ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την επανέναρξη των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, ενώ αναφέρθηκε και στις απευθείας πτήσεις από τη ΣΥΠΑ που θα ενισχύσουν την τουριστική κίνηση στη χώρα. Η μικροκινητικότητα και η πράσινη ανάπτυξη όμως βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο ανδρών, όπως επίσης και οι επενδύσεις των Αμερικανικών επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη. Ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάγιατ, φτάνει στο ραντεβού του με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό πατίνι. Very much fits with the challenges and the opportunities of a city like Thessaloniki. It was no surprise for me to learn that with so many students and universities, Thessaloniki accounts for about half of the number of rides that have been registered by Lime scooters across Greece since they launched here.
We're very hopeful that Lyme will be able to relaunch here in Thessaloniki very soon this summer as part of the gradual reopening of the economy, the reopening of the tourism economy. How many differences do you see about the traffic at San Francisco and Thessaloniki? So let me talk about the traffic in Los Angeles. So I'm from Southern California, and you know, all of our cities face the same issues. Too many cars, not enough bike lanes. I think the answer on these mobility issues is going to be how to get people out of their cars and into other solutions. And in some places, those solutions will be scooters. In other places, it may be e-bikes. Του κάναμε το καλύτερο δώρο που θα μπορούσαμε να του κάνουμε, να κάνουμε μαζί μια βόλτα στο υπέροχο παραλιακό μέτωπο της πόλης μας Θεσσαλονίκης. Νομίζω το απόλαυσε και νομίζω ότι πάμε καλά και σε αυτό το τομέα σαν πόλη που διπλασιάζουμε το δίκτυο των ποδηλάτων. Συνεισφέρουμε ακριβώς σε αυτό που όλοι διεκδικούμε, τη βιώσιμη κινητικότητα. Άρα απλώς δεν γιορτάζουμε μόνο σήμερα τη μέρα του ποδηλάτου, αλλά έμπρακτα κάνουμε έργα σε αυτό το τομέα. Κωνσταντίνο Ζέρβας και Τζέφρι Πάιατ είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν για τις προοπτικές της ηλεκτροκίνησης στην πόλη, να περπατήσουν στο πλακόστρωτο της παραλίας, αλλά και να κάνουν ποδηλατάδα, δίνοντας σαφές μήνυμα για το ρόλο της μικροκινητικότητας στη βελτίωση της κυκλοφορίας των πόλεων και στην προστασία του περιβάλλοντος. Από την άλλη πλευρά, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για όλα αυτά με τα οποία η πόλη μας, ο Δήμος μας συνεργάζεται με αμερικανικές εταιρείες στο κομμάτι της τεχνολογίας. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε εδώ και 1,5 χρόνο μια εξαιρετική συνεργασία με τη Cisco. Βλέπουμε ότι την πόλη μας την εμπιστεύονται εταιρείες όπως η Pfizer, η Deloitte και όλο αυτό δείχνει ένα τελείως διαφορετικό κλίμα, αναπτυξιακό κλίμα για την πόλη μας. Ευχαριστώ τον κύριο Πάιετ για τη συμβολή του, γιατί σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι δίπλα μας. Άλλωστε τίποτε δεν θα γινόταν από όλα αυτά αν δεν υπήρχαν οι συνέργειες όλων αυτών που, όπως έχω πει πολλές φορές, είναι μια συμμαχία της δημιουργίας. In putting Thessaloniki on the global technology map, led most importantly by American companies like Cisco and Pfizer and Deloitte and IBM, who have recognized the talents here and are committing to a long-term partnership. Ο Τζέφρι Πάιατ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την επανέναρξη των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, ενώ αναφέρθηκε και στις απευθείας πτήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες που θα ενισχύσουν την τουριστική κίνηση στη χώρα. Χάρισε δε στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης δύο δώρα οικολογικού χαρακτήρα, ένα ανακυκλώσιμο ποτήρι μπαμπού για φρέντο εσπρέσο και ένα power bank για τις βόλτες με το σκούτερ και το ποδήλατο στην πόλη. Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός πρέσβης είχε την ευκαιρία να σφραγίσει τη συνεργασία μεταξύ του οργανισμού EDUACT και της Αμερικανικής Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών με μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν οι δύο πλευρές. Το συγκεκριμένο εργαστήριο τεχνολογίας, τον εξοπλισμό τεχνολογίας του οποίου θα χρηματοδοτήσει η Αμερικανική Πρεσβεία, εδρεύει στις εγκαταστάσεις της ΧΑΝΘ, όπου θα μπορούν να εξασκούνται ή να πραγματοποιούν τις τεχνολογικές τους εργασίες με μονομένα άτομα ή ομάδες νέων της πόλης. Οι προοπτικές της Θεσσαλονίκης ως ψηφιακού hub παραμένουν ισχυρές παρά το πισωγύρισμα που προκάλεσε η πανδημία σε προγραμματισμένες επενδύσεις στη χώρα, είπε μιλώντας στη TV100 ο πρέσβης, τον είπε στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, στο περιθώριο της συμμετοχής του στο συνέδριο Θεσσαλονίκη Future Thinking Dialogues που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Ο Αμερικανός πρέσβης, αναφερόμενος στην προσωπική του σχέση με την περιοχή της Θεσσαλονίκης, έκανε λόγο για τις υπέροχες παραλίες της Χαλκιδικής και για την αναρρίχηση στην κορυφή του Ολύμπου που ξεκίνησε το περασμένο φθινόπωρο και θα επιστρέψει κάποια στιγμή να ολοκληρώσει. Αισιόδοξος για το μέλλον της Θεσσαλονίκης ως ψηφιακού hub, δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ. Όπως είπε, τα προτερήματα της Θεσσαλονίκης είναι σημαντικά λόγω του δυναμικού της που βγαίνει από τα πανεπιστήμια της πόλης, αλλά και της θέσης της ως πύλη στα Βαλκάνια, δηλαδή σε μια χώρα 30 εκατομμυρίων ανθρώπων. Σε ό,τι αφορά την προσέλκυση και άλλων επενδύσεων στην περιοχή, είπε ότι η διαχείριση και το έργο της κυβέρνησης θα συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση. The global pandemic has been a huge disruptor. But the fact that you have big projects moving ahead even during the pandemic, like for instance the Microsoft investment in Attica or the expansion of the Pfizer Center here in Thessaloniki, shows that the economy is moving forward. And I think Greece's smart
science-based management of the pandemic has positioned this country to emerge strongly as we return to normalcy. Ο Αμερικανός πρέσβης επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη με αφορμή το συνέδριο Θεσσαλονίκη Future Thinking Dialogues που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Αισιόδοξος για την προοπτική της πόλης, δήλωσε ότι είναι και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Νικόλαος Μπακατσέλος. Οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες συνήθως ακολουθούν η μία την άλλη. Ή τουλάχιστον αυτές οι επενδύσεις εδώ θα βάλουν την Ελλάδα στο χάρτη των δυνητικών χώρων υποδοχής για τις άλλες μεγάλες αμερικανικές εταιρείες. Άρα, εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη για τη Θεσσαλονίκη. Με αφορμή την πρωτοβουλία που κάναμε και εμείς ως Deloitte και την επένδυση στην εκπαίδευση νέων ταλέντων και η στελέχωσή τους σε διεθνή έργα της Deloitte, ως Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε ένα νέο θεσμό, το Θεσσαλονίκη Future Thinking Dialogue, με στόχο σε έναν κόσμο που αλλάζει έντονα να αναγνωρίσουμε ευκαιρίες. Ο Αμερικανός πρέσβης πάντως, αναφερόμενος στην προσωπική του σχέση με την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, μίλησε για τη φυσική ομορφιά της Χαλκιδικής και την πρόκληση της ανάβασης του Ολύμπου, την οποία θα επιστρέψει για να ολοκληρώσει. I love my home in California. I would certainly come back to visit. The waters of Chalkidiki are spectacular. I had the opportunity finally last autumn to get to the get almost to the top of Mount Olympus. I'd love to get back and finish that hike sometime. Ο Τζέφρι Πάιετ με την ευκαιρία της επίσκεψής του στην πόλη είχε σειρά συναντήσεων με τοπικούς φορείς. Πρωταθλητές σε ψηφιακό διαγωνισμό αναδείχθηκαν 5 μαθητές του 6ου Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Ελευθερίου Κορδελιού. Δημιούργησαν ένα συγκινητικό βίντεο με τίτλο «Υπάρχει λύση», με το οποίο καταδικάζουν τον σχολικό και ψηφιακό εκφοβισμό και το οποίο θα παρουσιάσουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν μου έφτανε ο πόνος, δεν μου έφτανε η ντροπή. Οι καίδες παραδίπλα κοροϊδεύουνε κι αυτοί. Κινητό στα χέρια παίρνουν πριν ακόμα σηκωθώ. Το ρεζίλι καταγράφουν και την κάνουν στο λεπτό. Μεγάλη διάκριση για 5 μαθητές του 6ου Διαπολιτισμικού Σχολείου Κορδελιού Ευόσμου. Η Χριστίνα και ο Χρήστος, μαθητές της 5ης, ο Χρήστος και ο Επαμεινώντας της 6ης Δημοτικού και ο Γιώργος της 2ης Γυμνασίου, εν μέσω πανδημίας και lockdown, δημιούργησαν ένα υπέροχο βίντεο animation, υψώνοντας δυνατή φωνή ενάντια στο bullying. Δεν ήταν τόσο εύκολο, μιας και ήμασταν από το σπίτι. Και νιώθω τέλεια που θα πάω στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν ξέρω, βασικά δεν το περίμενα ότι θα κερδίσουμε. Γιατί ήταν πολλές οι συμμετοχές. Το μήνυμα που θέλετε να περάσετε με το βιντεάκι σας. Ότι όταν θέλεις να μιλήσεις κάπου, να μιλήσεις. Πια μην φοβάσαι γι' αυτό. Το δύσκολο ήταν ότι έπρεπε να τραβήξεις πάρα πολλές φωτογραφίες. Ήμασταν και από μακριά, οπότε δεν είχαμε την ικανότητα να διορθώσει ο ένας τον άλλον. Και αυτό ήταν που μας δυσκόλευε. Το ενδιαφέρον ήταν ότι θα περνούσαμε. Αυτό που μας έδινε κουράγιο και δύναμη ήταν ότι θα περνούσαμε το καλό μήνυμα σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Και αυτό πιστεύω ότι μας έδωσε μία παραπάνω όθηση. Ότι όταν κάποιος θέλει να μιλήσει, να μιλήσει και να μην φοβηθεί τι θα του πούνε οι άλλοι. Η ιδέα προέκυψε από την ανάγκη τα παιδιά να ασχοληθούν δημιουργικά καταρχήν και να ασχοληθούν με ένα θέμα το οποίο μπορεί να το αντιμετωπίσουν στην καθημερινότητά τους. Και στην καθημερινότητα, όταν μιλάμε εν μέσω πανδημίας, μιλάμε και καθημερινότητα που βιώνουν στο διαδίκτυο. Ήταν δύσκολες οι συνθήκες με τις οποίες πραγματοποιήθηκε η όλη δράση. Οι μαθητές, με την καθοδήγηση της κυρίας Δελιμπέη, χρησιμοποίησαν την απαιτητική τεχνική stop motion animation, κατά την οποία, για να υλοποιηθεί το βραβευμένο τρίλεπτο βίντεο, εναλλάσσονται χίλιες φωτογραφίες με ταχύτητα 5 καρέ το δευτερόλεπτο. Ήθελα να το κάνω γιατί ήθελα να δώσω καλό παράδειγμα στα άλλα τα παιδιά που δέχονται το bullying και ένιωσα χαρούμενο για αυτό που έκανα. Εσύ έχεις δει τέτοιες συμπεριφορές, ας πούμε, στο σχολείο ή σε άλλα σχολεία? Ναι, έχω έχεις δει. Μιλήσει με συμμαθητές σου? Ναι, έχω μιλήσει και έχω δει πολλά πράγματα. Να μην κάνουν bullying στα άλλα τα παιδιά, να μην τα ενοχλούν. Δεν το περίμενα, είναι αλήθεια. Αλλά πιστεύω ότι θα δώσουμε το καλό μήνυμα και στα παιδιά του υπόλοιπου κόσμου. Και αυτό με χαρτί ακόμη περισσότερο. Με το βίντεο «Υπάρχει λύση», το σχολείο κατακτά την πρωτιά σε διαγωνισμό για δεύτερη φορά σε ισάριθμες απόπειρες, κάνοντας γονείς και εκπαιδευτικούς πολύ περήφανους. Να παίρνεις την πρωτιά είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Και όχι μόνο να παίρνεις πρωτιά, αλλά και δεύτερη δουλειά των παιδιών να συμμετέχεις στις τελικές 9 συμμετοχές, στον τελικό. Και η δεύτερη
δουλειά των παιδιών, να το τονίσουμε και αυτό, πήρε την πρώτη τιμητική διάκριση για την πιο πρωτότυπη δημιουργία. Το δώρο αυτό, το να πάμε στις Βρυξέλλες και να δώσουμε το μήνυμά μας και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γενικότερα στην Ευρώπη, μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανος. Το εντυπωσιακό βίντεο που μεταγλωτίστηκε σε 6 γλώσσες κατέκτησε την πρώτη θέση στον ψηφιακό διαγωνισμό του British Council και του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχηρίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Σέβομαι τη διαφορετικότητα». Έπαθλο είναι ένα ταξίδι στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ραντεβού για δωρεάν ολόσωμη δερματολογική εξέταση στο νοσοκομείο Αφροδίσεων και Δερματικών Νόσων θα μπορούν να κλείνουν οι Θεσσαλονικείς μέσω της πλατφόρμας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τις 16 Ιουλίου και γίνεται στο πλαίσιο της συνεργασίας Δήμου, Φορέων και Νοσοκομείων για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε προληπτικές εξετάσεις έναντι του μελανόματος. Χρειάζονται μόλις 15 λεπτά από τον χρόνο μας ετησίως για να θωρακιστούμε απέναντι σε οποιαδήποτε υπόνοια καρκίνου του δέρματος. Στην απλή και ανέμακτη εξέταση υποβλήθηκαν σήμερα εργαζόμενοι του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι εξαιτίας της φύσης της εργασίας τους εκτίθενται καθημερινά στον ήλιο. Μία συμβολική διαδικασία που αποτέλεσε την έναρξη του προγράμματος δωρεάν εξέτασης για το μελάνωμα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ως δήμαρχος της πόλης, μαζί με τους συνεργάτες μου, βοηθήσαμε ούτως ώστε σε συνεργασία με την τέταρτη ΥΠΕ και με το Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδίσεων Νοσημάτων, ανοίξαμε μια πλατφόρμα ούτως ώστε να υπάρχει η πρόσβαση στους Θεσσαλονικείς στον έλεγχο απέναντι στο μελάνωμα. Σήμερα ξεκινάμε με ένα μεγάλο αριθμό δημοτικών υπαλλήλων και ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό που ήρθαν εδώ στις καταστάσεις του Δήμου και προσφέρουν αυτή την τόσο πολύτιμη υπηρεσία στους δημοτικούς υπαλλήλους, αλλά σε λίγες μέρες ξεκινάει αυτή η υπηρεσία για τους δημότες, για τους πολίτες Θεσσαλονίκης ελεύθερα. Δήμος Θεσσαλονίκης, τέταρτη υγειονομική περιφέρεια, υποκράτειο νοσοκομείο και νοσοκομείο αφροδυσίων δερματικών νόσων ενώνουν τις δυνάμεις τους και καλούν τους πολίτες να δηλώσουν την επιθυμία τους για δωρεάν ολόσωμη δερματολογική εξέταση μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Εμείς, σαν τέταρτη υγειονομική περιφέρεια, αγκαλιάσαμε την πρωτοβουλία του Νοσοκομείου Αφροδυσίων και Δερματικών Παθήσεων του Γενικού Νοσοκομείου Ιπποκράτειου και του Δήμου Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να προσφέρουμε στους δημότες Θεσσαλονίκης μια δωρεάν εξέταση στο πλαίσιο αυτής της ευαισθητοποίησης. Χαιρόμαστε πολύ που ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Ζέρβας, αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή αυτή την πρωτοβουλία, μας έδωσε τη δυνατότητα μέσω του site να γίνει αυτά τα ραντεβού. Με το σύνθημά μας βάζουμε τελεία στο μελάνωμα, ερχόμαστε να αφυπνίσουμε όλο το κοινό της Θεσσαλονίκης και τους προσφέρουμε μια δωρεάν εξέταση καθημερινά ολοσωματικής απεικόνησης. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι ο καρκίνος του δέρματος και ειδικά το μελάνωμα που είναι η πιο απειλητική μορφή του, είναι ο πλέον άσημος καρκίνος εάν διαγνωστεί έγκαιρα. Η πανδημία προκάλεσε δυστυχώς μια σημαντική καθυστέρηση στη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος και ήδη υπάρχουν μελέτες που καταγράφουν αυτή τη δυσμενή εξέλιξη. Τη μία φορά το χρόνο είναι μια συνήθως σωστή απάντηση, ωστόσο υπάρχουν φυσικά εξαιρέσεις. Και τέλος, ο χρόνος που απαιτείται, όπως θα το δείτε και σήμερα στην διαδικασία των αρχικών εξετάσεων που θα κάνουμε εδώ, είναι μικρός, είναι δηλαδή της τάξης των 10 λεπτών κατά μέσο όρο. Φυσικά υπάρχουν παρεκκλήσεις προς τα πάνω και προς τα κάτω. Ο καρκίνος του δέρματος πρέπει να γίνει μήνυμα ότι είναι άσημος αν τον προλάβουμε στην αρχή του. Και γι' αυτό το λόγο ένας καρκίνος που φαίνεται είναι κρίμα να πηγαίνει αδιάγνωστος. 550 ραντεβού έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και θα ανοίξουν άλλα 300, καθώς το πρόγραμμα θα επεκταθεί έως τις 16 Ιουλίου, ενώ δεν αποκλείεται να επαναληφθεί από το Σεπτέμβριο. Η δωρεάν εξέταση γίνεται στο Νοσοκομείο Αφροδίσεων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης επί της Δελφών. Στις 18 Ιουνίου θα ξεκινήσει η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τα νησιά των Σποράδων. Τα δρομολόγια, τα οποία θα διαρκέσουν έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, θα εκτελεί το ταχύπλο οχηματογωγό Super Run & Jet. Το σκάφος έχει χωρητικότητα 840 ατόμων και 140 οχημάτων με δυνατότητα εξυπηρέτησης και δικύκλων. Τη δυνατότητα να ταξιδέψουν σε σκιάθος, σκόπελο και αλόνισο από τη Θεσσαλονίκη θα έχουν αυτό το καλοκαίρι οι κάτοικοι της πόλης και όλης της Βόρειας Ελλάδας, καθώς από τις 18 Ιουνίου αρχίζουν τα δρομολόγια του ταχύπλου οχηματαγωγού Super Run & Jet.
Τα δρομολόγια χωρίζονται σε 4 περιόδους, με την πρώτη να διαρκεί έως τις 29 Ιουνίου. Συγκεκριμένα, Δευτέρα και Παρασκευή το ταχύπλοο θα αναχωρεί από τη Θεσσαλονίκη στις 7 το πρωί και το Σάββατο στις 8 παρατέταρτο το πρωί. Τα δρομολόγια επιστροφής από τις σποράδες θα αναχωρούν το μεσημέρι κάθε Δευτέρα, Παρασκευή και Κυριακή, όπου το σκάφος θα φτάνει στη Θεσσαλονίκη περίπου στις 9 το βράδυ. Ήδη θα έχει στροφή την εβδομάδα καράβι από Θεσσαλονίκη και στη Jet τελικώς της εταιρείας. 3 φορές την εβδομάδα στην αρχή και στο πιο full season μετά, αργότερα, θα έχει 4 φορές την εβδομάδα. Στην υψηλή την περίοδο θα υπάρχουν 4 φορές καράβια από τη Θεσσαλονίκη και τις Σποράδες. Η διάρκεια του ταξιδιού είναι από 3 έως 4,5 ώρες, ανάλογα με τον τελικό προορισμό, ενώ η ταχύτητα του ταχύπλοου είναι 35 μίλια ανά ώρα. Ο χρηματαγωγό θα παίρνει μέσα και γιοταχή και μηχανάκια. Η χωρητικότητά του είναι περίπου στα 840 άτομα σαν επιβάτης και 140 άτομα περίπου παίρνει γιοταχή. Όλοι οι Θεσσαλονικείς και γενικά Βορειοελλαδίτες θέλουν αυτή τη σύνδεση. Όπως επίσης θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε και πολλοί κόσμο από τα Βαλκάνια, οι οποίοι κατά το παρελθόν ζητούσαν να φύγουν από εδώ και να πάνε μέχρι τις Σποράδες και αναγκαζόταν να πάνε από τον Πόλο, να ταξιδέψουν από τον Πόλο και να πάρουν καράβια από εκεί και να πάνε στις Σποράδες. Το κόστος των δρομολογίων διαμορφώνεται ως εξής. Από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο η οικονομική θέση στοιχίζει 36,70 ευρώ το άτομο, 89,50 ευρώ το γιοταχή και 17,90 το δίτυκλο. Για Σκόπελο η οικονομική θέση στοιχίζει 40,30 ευρώ το άτομο, 105,90 ευρώ το γιοταχή και 21,10 το δίτυκλο. Για Αλόνισο η οικονομική θέση στοιχίζει 48 ευρώ το άτομο, 115,10 ευρώ το γιοταχή και 23 ευρώ το δίκυκλο. Και πάμε τώρα να δούμε την ατζέντα της εβδομάδας που ακολουθεί. Την Δευτέρα λοιπόν, 7 Ιουνίου, rapid test θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη, στην Πηλέα, επί της οδού Προφήτη Ηλία, μπροστά από το Δημαρχείο Πηλέας, ενώ είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί και η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Την Τρίτη, 8 Ιουνίου, στον Δήμο Θέρμης, rapid test θα πραγματοποιηθούν στον Τρίλοβο, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ. Στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη, στην Πηλέα, επί της οδού Προφήτη Ηλία, μπροστά στο Δημαρχείο Πηλέας, αλλά και στο Δήμο Αμπελοκήπων Μένεμένης, στο ισόγειο του Καραπάνζιου Πολιτιστικού Κέντρου Αμπελοκήπων. Την Τετάρτη, ράπητε στον Δήμο Θέρμη, στην κοινότητα Νέας Ρεδεστού και στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη, στο Πανόραμα, στην πλατεία του Δημαρχείου, μπροστά από το ΚΕΠ του Πανοράματος. Την 5η 10 Ιουνίου έχει προκηρυχτεί 24ωρη γενική απεργία της ΓΕΣΕ και θα πραγματοποιηθεί μάλιστα και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το εργατοϊπαλληλικό κέντρο Θεσσαλονίκης. Ράπητε θα γίνουν στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη, στο Φιλήρο, μπροστά στο κοινοτικό κατάστημα του Φιλήρου, αλλά και στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, στο πολυκέντρο του Αγίου Νεκταρίου, στην Οδυσσέα. Σέως Ανδρούτσο 2 στον Δενδροπόταμο, την Παρασκευή 11 Ιουνίου στο Δήμο Θέρμης, rapid test θα γίνουν στο κάτω σχολάρι, στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη, στην περιοχή του Χορτιάτη, επί της οδού Δευτέρα Σεπτεμβρίου 102, μπροστά στο κοινοτικό κατάστημα της περιοχής, αλλά και στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένη, στην πλατεία Κωνσταντίνου Τζομπάνογλου, στην Μενεμένη, μπροστά στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, και την Κυριακή θα διεξαχθεί έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι στη νότια πύλη της ΔΕΘ. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να έχετε όλοι ένα όμορφο απόγευμα.